Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με πολλά και ενδιαφέροντα ζητήματα η σημερινή επικαιρότητα με τις προεκτάσεις του φορολογικού νομοσχεδίου να κυριαρχούν και με τον Υφυπουργό Οικονομίας να στέλνει μήνυμα μέσω της τηλεόρασης Best για μία σειρά από βελτιώσεις. Την ίδια ώρα ανησυχούν τα στοιχεία της Eurostat για τα όσα έρχονται με ένα εκρηκτικό κοκτέιλ το οποίο διαμορφώνεται στην κοινωνία, στο συνδυασμό ακρίβειας και χαμηλών μισθών. Και φυσικά έχουμε και τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ και τη νέα κοινοβουλευτική ομάδα που είναι στο επίκεντρο. Σε λίγη ώρα λοιπόν θα τα πούμε με τον βουλευτή Μεσσηνίας, τον Αλέξη Χαρίτση. Πάμε να δούμε όμως εμείς μία ακόμα ηχηρή σε όλα τα επίπεδα παρέμβαση και κυρίαρχα στα εξωτερικά θέματα του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά. Είναι μαζί μας η Γεωργία Νομιστοπούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέμη. Μετά τα όσα επεσήμανε στην εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής, έρχεται ουσιαστικά και να επιβεβαιωθεί για τα λεγόμενά του, μέσα σε λίγες ώρες ουσιαστικά, και αλλά και να επαναλάβει τις πάγιες θέσεις της ελληνικής πλευράς για το Κυπριακό. Ξεκάθαρα για μία ακόμη φορά και νομίζω ότι είναι αυτό που είπατε και το έχουμε ζήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια και ειδικά όταν κυβέρνησε τη χώρα ο Αντώνης Σαμαράς, πως δεν κρύβεται πίσω από τις λέξεις και παρεμβαίνει και νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία. Και είναι αυτό που περιμένουμε και από τους πρώην πρωθυπουργούς, ανεξάρτητα από κόμματα και χρώματα λοιπόν. Και ήταν σημαντικό που στο πλαίσιο μιας παρουσίασης έστειλε ένα μήνυμα μαγνητοσκοπημένο που ήταν ηχηρότατο λοιπόν. Θα το δούμε, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Στέκεται στο ζήτημα και του Κυπριακού και τα ελληνοτουρκικά. Δίχως την επίλυση του Κυπριακού δεν μπορεί να υπάρξει καμία πρόοδος στο συγκεκριμένο ζήτημα των σχέσεων της Ελλάδας με την Τουρκία. Επισημαίνει μεταξύ άλλων ο πρώην Πρωθυπουργός, είπε πως η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει με την Τουρκία αφήνοντας πίσω την Κύπρο μόνη της και προφανώς λέει ναι σε διάλογο, αλλά όχι με παράδοση. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό θέμα. Πριν συνεχίσουμε με τον Αντώνη Σαμαρά, επειδή σε λίγο θα έχουμε τον Αλέξη Χαρίτση, να επισημάνουμε το εξής. Ότι κλειδώνει το πρόσωπο του Αλέξη Χαρίτση στη θέση του επικεφαλής. Θα είναι ο πρόεδρος, από ό,τι φαίνεται, της κοινοβουλευτικής ομάδας. Της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία θα εξελιχθεί και σε κόμμα, θα μετασχηματιστεί. Λοιπόν, και από εκεί και μετά, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, μέχρι το τέλος της εβδομάδας αυτής, πιθανόν μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα έχουμε και το όνομα για το πώς θα πορευτούν από εδώ και πέρα. Το αργότερο τη Δευτέρα, ίσως και όπως είπες μέσα στο Σαββατοκύριακο, το όνομα της κοινοβουλευτικής ομάδας, πρόεδρος ο Αλέξης Χαρίτσης, και να δούμε αν θα στα πει σε λίγο και επ' αυτού, έτσι, αν θα είναι και ο... Ευχαριστούμε τη Γεωργία Νομιστοπούλου. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν εμείς να δούμε την νέα εγχειρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού. Είναι μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι πάλι μαζί σας, έστω και μέσω της τεχνολογίας. Και ακόμη περισσότερο γιατί θα μιλήσω για τον Κωστή Χατζηγοστή, το φίλο και πατριώτη, που αφιέρωσε τη ζωή του στην Κύπρο, στην Ελλάδα και γενικότερα στον Ελληνισμό. Αυτή τη βιωματική του σχέση με την ιστορία καταγράφηκε το βιβλίο του, με τίτλο «Τα 7 προεδρικά πορτρέτα». Λέει τα πράγματα με το όνομά τους, όπως τα έχει ζήσει με τους προέδρους της Κυπριακής Δημοκρατίας και μάλιστα τα γράφει άδολα και με ανιδιοτέλεια. Αφήνει πίσω του μια κληρονομιά μοναδική για όλους μας, πολίτες και πολιτικούς. Δεν θα αναφερθώ στη διορατικότητά του για όσα δυσάρεστα καταγράφει κατά καιρούς και τα οποία δυστυχώς επαληθεύονται. Τα βρίσκουμε μπροστά μας. Αυτή η διορατικότητα δεν έχει να κάνει με το χαρακτήρα, με μια απεσιόδοξη οπτική ή με αυστηρή κριτική του Χατζηγοστή. Έχει να κάνει με λάθη που γίνονται από πολιτικούς και από την αδυναμία εφαρμογής συγκροτημένων στρατηγικών επιλογών για την αντιμετώπιση των εθνικών μας προβλημάτων και ειδικότερα του Κυπριακού. Το βιβλίο του Χατζηγοστή ξετυλίγει την τραγική ιστορία του ελληνισμού της Κύπρου, από τη δημιουργία του κράτους της Ζυρίχης μέχρι σήμερα. Φέρνει στο φως άγνωστες ιστορικές πτυχές, το προσκήνιο και το παρασκήνιο σημαντικών σταθμών που διαμόρφωσαν την κοινή μας μοίρα. Διότι μέσα από το βιβλίο δεν μαθαίνουν μόνο οι Κύπροι αδερφοί, αλλά και εμείς οι Ελλαδίτες. Η δική σας τραγωδία είναι και δική μας. Είναι ολόκληρη του ελληνικού έθνους. Εάν μελετήσει κάποιος με προσοχή τα όσα γράφει ο Χατζηγοστής, αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα λάθη δεν επαναλαμβάνονται από μόνα τους, αλλά ότι μέρος του πολιτικού συστήματος δεν διδάσκεται από αυτά. Γι' αυτό και επαναλαμβάνονται. Και αυτό συμβαίνει και με Κύπριους Προέδρους, αλλά και με Έλληνες Πρωθυπουργούς. Ο συγγραφέας αγγίζει και πολύ πρόσφατα γεγονότα που αφορούν στα ελληνοτουρκικά σε σχέση με το Κυπριακό. Γνωρίζετε τη διαδρομή τη δική μου και τις σταθερές δικές μου θέσεις. Τις επανέλαβα
με έμφαση στην καθημερινή της Κυριακής. Επαναλαμβάνω λοιπόν, δίχως την επίλυση του Κυπριακού δεν μπορεί να υπάρξει καμιά πρόοδος στα ελληνοτουρκικά. Η Κύπρος ποτέ δεν θα μπει στο ράφι, ώστε δήθεν να λυθούν ζητήματα Ελλάδας-Τουρκίας. Κάνουν λάθος όσοι ισχυρίζονται ότι τα ελληνοτουρκικά είναι παγιδευμένα στο άλυτο κυπριακό πρόβλημα. Το ξαναλέω λοιπόν, η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει με την Τουρκία αφήνοντας πίσω μόνη της την Κύπρο. Οφείλω επομένως ως πρώην Πρωθυπουργός με αίσθημα πολιτικής ευθύνης να πω το εξής. Η αιτία για την οποία δεν επιλύθηκαν τα ελληνοτουρκικά δεν είναι η αδυναμία εξέβρεσης λύσης στο Κυπριακό, αλλά ο ίδιος ο λόγος που δεν λύνεται το Κυπριακό, δηλαδή η τουρκική επεκτατική πολιτική. Η αντίληψη του πειρατή, δηλαδή εκείνου που δεν εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο. Η Άγκυρα δεν σέβεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και αντί να τερματίσει την κατοχή της Κύπρου, επιδιώκει να επιβάλλει με διχοτομικά πολιτιακά μορφώματα τα τετελεσμένα της εισβολής. Βεβαίως και θέλουμε διάλογο, όχι όμως παράδοση. Θέλουμε διάλογο, αλλά όχι την υπογραφή της λύσης των δύο κρατών στην Κύπρο. Αυτά να τα βγάλουν από το μυαλό τους. Και η Τουρκία και όποιοι άλλοι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο, όπως και το δίκαιο της θάλασσας. Θα πρέπει να γίνονται σεβαστά από όλους και να αποτελούν τη βάση της επίλυσης των διαφορών. Όπως υπάρχει η εθνική, ηθική και νομική υποχρέωση της Ελλάδος έναντι των Κυπρίων, που άλλωστε καθορίζεται και από τις συνθήκες εγγύησης. Δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά μόνο να τιμήσουμε τις υποχρεώσεις μας. Κωστή μου, ο Θεός να σε έχει καλά και εύχομαι από καρδιάς να συνεχίσεις ακμαίως να φυλάς μαζί με τους αδερφούς της Κυπρίου τις θερμοπύλες του ελληνισμού. Όπως σας έχουμε προαναγγείλει, πάμε εμείς σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε με τον βουλευτή Μεσσηνίας, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Καλησπέρα σας, κύριε Χαρίτση. Καλησπέρα, κύριε Κανελόπουλε. Έχει ενδιαφέρον λίγο να δούμε τις πολιτικές αποχρώσεις πολλών εξελίξεων που έχουν συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και νομίζω επειδή απευθύνεστε και στους Πελοποννήσιους και στους Μεσσήνιους, έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε και την δική σας θέση, γιατί προχωρήσατε σε μία απόφαση της αποχώρησης από τον ΣΥΡΙΖΑ τη στιγμή που όλα αυτά τα χρόνια υπηρετήσατε τον ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε πόστο, με κάθε τρόπο και θα το πω έτσι και με περιεχόμενο, όπως είχαμε δει για όλη την Ελλάδα και για την περιφέρεια Πελοποννήσου και για τη Μεσσηνία. Πώς προέκυψε αυτή η απόφαση? Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Κανελόπουλε. Εμείς υπηρετήσαμε τον ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια, σχεδόν 20 χρόνια από τη δημιουργία του, από όλες τις θέσεις, από όλα τα πόστα, από απλά μέλη και φτάσαμε με την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα να γίνουμε μέχρι και υπουργοί. Όλο αυτό το διάστημα όμως πιστεί στις ιδεολογικές μας αρχές, στο πολιτικό μας πρόγραμμα, στην ειλικρινή επικοινωνία μας με τους πολίτες. Και βεβαίως, επειδή μιλάω και στους Πελοποννήσιους και στους Μεσσήνιους, όπως πολύ σωστά είπατε, και πάντα και με γνώμονα το συμφέρον και της τοπικής μας κοινωνίας. Και νομίζω ότι οι πολίτες αυτό το έχουν αναγνωρίσει και είναι, νομίζω, το πιο μεγάλο, αν θέλετε, παράσημο και για μας. Το γεγονός ότι οι συμπατριώτες μας αναγνωρίζουν τη μεγάλη προσπάθεια, εγώ θα πω και με λάθη και με πράγματα που θα μπορούσαν να έχουν γίνει καλύτερα, αλλά πάντως προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για τον τόπο μας. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, κύριε Κανελόπουλε. Τώρα έχουμε φτάσει σε μια πολύ δύσκολη απόφαση, πρέπει να σας πω, ακριβώς λόγω και όλης αυτής της ιστορίας. Πολύ δύσκολη και σε συλλογικό, αλλά επιτρέψτε μου να πω και σε προσωπικό και σε ψυχολογικό, αν θέλετε, και συναισθηματικό επίπεδο, την απόφαση να αποχωρήσουμε από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, γιατί θεωρούμε ότι πλέον είχε φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Κάποιοι θεωρούμε όμως ότι αποχωρήσατε επειδή, να το πω έτσι, έχασε η μία πλευρά. Ο κύριος Κασελάκης αναδέχθηκε δημοκρατικά. Ποια είναι η σωστή διάσταση των πραγμάτων? Κύριε Καλόπουλε, έχουμε υπάρξει, όπως είπα και πριν, σε αυτό το χώρο 20 χρόνια. Έχουμε ζήσει μεγάλους τριάμβους και νίκες και χαρές, αλλά και απογοητεύσεις και στεναχώριες πολύ μεγάλες. Δεν θα αποχωρούσαμε έτσι ελαφρά την καρδία λόγω ενός εκλογικού αποτελέσματος. Όσοι τα λένε αυτά, μάλλον δεν έχουν περάσει όλα αυτά τα οποία έχουμε περάσει εμείς σε αυτό το χώρο. Αποχωρήσαμε γιατί δεν μπορούσαμε να βλέπουμε έναν ολόκληρο χώρο να εκφυλίζεται, κύριε Κανελόπουλε. Δεν μπορούσαμε να βλέπουμε έναν ολόκληρο χώρο να απαξιώνεται. Δεν μπορούσαμε να βλέπουμε ένα ολόκληρο χώρο, και το βλέπουμε και στην κοινωνία γύρω μας, να μπαίνει σε μια κατάσταση ανυποληψίας. Έπρεπε λοιπόν εκεί να μπει φραγμός. Ξέρετε, και επειδή πολλοί το λένε ότι χάσαμε και γι' αυτό αποχωρήσαμε, ξέρετε, η εύκολη λύση θα ήταν να παραμείνουμε, να αποδεχτούμε και τις θέσεις οι οποίες πράγματι μας προτάθηκαν, υψηλές θέσεις, και να σιωπήσουμε απέναντι σε όλον αυτόν τον εκφυλισμό.
Δεν το κάναμε όμως. Πήραμε τη δύσκολη απόφαση. Την πολύ δύσκολη απόφαση που, για να το πω, μιας και μιλάω και στους συμπολίτες μου τώρα, τους Μεσσίνιους, να το πω με μεγάλη ειλικρίνεια, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα αναγκαστούμε να πάρουμε. Και την πήραμε και αυτή την απόφαση συλλογικά. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Την πήραμε την απόφαση αυτή, όπως είδατε, 9 βουλευτές την προηγούμενη εβδομάδα. Και νομίζω ότι και με το κείμενό μας τεκμηριώσαμε ακριβώς γιατί οδηγηθήκαμε σε αυτό το σημείο. Εγώ πλέον, δεν θα σταθώ πολύ περισσότερο στο παρελθόν. Το παρελθόν γράφεται. Φυσικά υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα. Ένα μόνο ερώτημα. Υπάρχουν φωνές από τον ΣΥΡΙΖΑ που λένε να παραδώσετε τις έδρες σας. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει, κύριε, να το πω έτσι, αναφερθεί και τοπικά. Και θέλω λίγο να ακούσω το δικό σας σχόλιο. Κύριε Καναλόπουλε, καταρχάς, όπως είπατε και εσείς, η ιστορία γράφεται. Η ιστορία γράφεται κάθε μέρα και οι πολίτες μας έκριναν, μας κρίνουν και θα μας κρίνουν και στο μέλλον. Σε σχέση με το ζήτημα που θέτετε, εμείς ήμασταν, είμαστε και θα παραμείνουμε βουλευτές αριστεράς, κύριε Καναλόπουλε. Εμάς, ο λαός μας εξέλεξε με ένα πολύ συγκεκριμένο και σαφές ιδεολογικό πλαίσιο, με ένα πολύ σαφές και συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα, το οποίο δυστυχώς σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν υπάρχει. Αυτό το οποίο έχουμε δει δυστυχώς είναι θέσεις αλλοπρόσαλες, είναι παλινοδίες προγραμματικές, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την αριστερά σε οποιαδήποτε έκφανσή της. Είναι μια αντιδημοκρατική λογική στη λειτουργία του ίδιου του κόμματος. Εμείς λοιπόν σε όλα αυτά έπρεπε να απαντήσουμε. Και απαντήσαμε με αυτή την πράξη ευθύνης, μια πολύ δύσκολη απόφαση, η οποία όμως ταυτόχρονα είναι, γιατί πολύ σωστά το είπατε, κύριε Καναλόπουλε, να δούμε και το μέλλον, είναι και μια πράξη ελπίδας. Γιατί ωραία, να σταθώ σε αυτά, γιατί νομίζω τα υπόλοιπα τα έχετε περιγράψει έως τώρα στις αναφορές σας και όχι μόνο. Αρχικά θα πω ότι είναι μια εβδομάδα διεργασιών που θα αναδείξει και το νέο τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί το κοινοβουλευτική ομάδα. Φαντάζομαι μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα κλειδώσουν μια σειρά από πράγματα. Θα κλειδώσει... Αυτός είναι ο στόχος μας, κύριε Καναλόπουλε. Ναι. Θα κλειδώσει προφανώς και το ζήτημα του επικεφαλής μιας κοινοβουλευτικής ομάδας. Οι αναφορές σε όλες είναι στο όνομά σας, δεν θέλω να το σχολιάσετε. Προφανώς υπάρχει όλο το πλαίσιο του ρεπορτάζ. Όμως είστε μέτοχος, είστε συμμέτοχος, θα έχετε κάποιον βασικό ηγετικό ρόλο μέσα σε αυτήν την κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία πλέον απευθύνεται στην κοινωνία. Και κάτι πρέπει να πει. Τι είναι αυτό που λέει στην κοινωνία και πώς θα δομηθεί, ως κόμμα, ως φορέας, ως σχηματισμός? Καταρχάς, πολύ σωστά είπατε ότι αυτή τη βδομάδα εμείς θέλουμε να ολοκληρώσουμε όλες τις διεργασίες για να συγκροτηθεί η κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό είναι το πρώτο πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Μην ξεχνάμε ότι σε λίγες μέρες στη Βουλή έχουμε και τη μεγάλη μάχη του προϋπολογισμού, που είναι η κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία κάθε χρόνο, και σε αυτήν θέλουμε να πάμε συντεταγμένα, συλλογικά και προετοιμασμένοι με επάρκεια για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μάχη και να δώσουμε το πολιτικό μας στίγμα. Έχετε όμως επίσης δίκιο όταν λέτε ότι εμάς μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή η απεύθυνση προς την κοινωνία. Θα έλεγα ότι μας ενδιαφέρει να κοιτάξουμε μπροστά και προς τα έξω. Μπροστά δηλαδή προς το μέλλον και προς τα έξω προς την κοινωνία. Και νομίζω ότι αν δει κανείς τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα και στην κοινωνία, θα δει ότι έχουμε από τη μία τη μονοκρατορία της δεξιάς του κ. Μητσοτάκη και από την άλλη δυνάμεις αντιπολίτευσης, οι οποίες δεν μπορούν να πείσουν την κοινωνία ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, κύριε Καναλόπουλε, είναι ακριβώς να δείξουμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Υπάρχει άλλος δρόμος με μια σοβαρή, συνεπή, αξιόπιστη δύναμη της αριστεράς, η οποία θέλει να απευθυνθεί σε ολόκληρο τον προοδευτικό χώρο. Νομίζω ότι έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή ο προοδευτικός χώρος, το έχουν ανάγκη οι αριστεροί άνθρωποι. Έχουμε δει τα τελευταία χρόνια και την αύξηση της αποχής από την εκλογική διαδικασία. Αυτά δείχνουν μια απογοήτευση. Γνωρίζουμε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν πετάμε στα σύννεφα. Γνωρίζουμε ότι μπροστά μας έχουμε ένα βουνό να ανέβουμε. Γνωρίζουμε επίσης ότι πρέπει να πείσουμε τους πολίτες ότι έχουμε μια διαφορετική πρόταση. Νομίζω όμως ότι και η ομάδα η οποία συγκροτείται είναι μια ομάδα η οποία απαρτίζεται από στελέχη έμπειρα και ικανά, που έχουν θητεύσει και στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, οι περισσότεροι από αυτούς, και μπορούμε με επάρκεια να καλύψουμε όλα τα θέματα και να αναδείξουμε αυτό το διαφορετικό στίγμα που λείπει αυτή τη στιγμή από το πολιτικό σύστημα της χώρας. Μιλάμε για πολιτικό περιεχόμενο. Θα επιμείνω λίγο στο ζήτημα, θα το δούμε ως κόμμα αυτό να αρθρώνεται
Ως πολιτικός χώρος το αντιλαμβάνομαι, ως πολιτικό περιεχόμενο και την πρόταση φαντάζομαι κάθε μέρα την ξεδιπλώνεται. Γιατί έρχεται, όπως το είπατε και εσείς, να καλύψει ένα πολύ μεγάλο χώρο από την σοσιαλδημοκρατία, να το πω έτσι, μέχρι και την αριστερά και τις δυνάμεις οικολογίας, όλα αυτά να μπουν σε μια συγκεκριμένη έκφραση. Θα το δούμε ως κόμμα, ακριβώς, είναι μια τέτοια στόχευση. Θέλουμε να κάνουμε βήματα τα οποία θα είναι σταθερά και στέρεα, κύριε Κανελόπουλε. Άρα δεν θα βιαστούμε. Το πρώτο βήμα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα. Από εκεί και πέρα θα προχωρήσουν όλες οι σχετικές διαδικασίες, έτσι ώστε να μορφοποιηθεί και πολιτικά αυτός ο χώρος. Είπατε πολύ σωστά ότι εμάς μας ενδιαφέρει να ξεκινήσουμε κάτι νέο και να ξεκινήσουμε κάτι ευρύ, το οποίο θα απευθύνεται στις δυνάμεις οικολογίας, θα απευθύνεται στις δυνάμεις της ριζοσπαστικής και ανανοτικής αριστεράς, θα απευθύνεται στις δυνάμεις της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας. Θέλουμε ευρύτητα και θέλουμε να απευθυνθούμε σε όλους τους πολίτες που νιώθουν αυτή τη στιγμή, είτε αυτούς που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε και άλλους όμως, ανένταχτους πολίτες ή πολίτες που ανήκουν κάπου αλλού, ότι υπάρχει διέξοδος. Αυτό λοιπόν θα το κάνουμε με σταθερά βήματα, δημιουργία πολιτικής κίνησης. Βεβαίως μπροστά μας έχουμε και το μεγάλο στοίχημα των ευρωεκλογών σε λίγους μήνες, που εκεί και ο λαός θα μας δείξει κατά πόσο υιοθετεί αυτή την πρότασή μας, και βεβαίως θα γίνουν όλα τα σταθερά βήματα για να καταλήξουμε στη δημιουργία ενός πολιτικού κόμματος με αυτά τα χαρακτηριστικά που σας είπα, μιας αριστεράς η οποία θα είναι πλουραλιστική, η οποία θα απευθύνεται ευρύτερα στην κοινωνία, θα απευθύνεται στους εργαζόμενους, θα απευθύνεται στη νέα γενιά η οποία αυτή τη στιγμή βλέπει την πολιτική ως κάτι το οποίο δεν την αφορά. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για μας. Θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας. Δεν γίνεται να μην είναι στο επίκεντρο της συζήτησης αυτή τη στιγμή, και δεν είναι δυστυχώς στη χώρα μας, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης. Είδαμε τις καταστροφές τις πρόσφατες, τα ζητήματα της ανθεκτικότητας της κοινωνίας μας, τα ζητήματα του κράτους και των θεσμών που καταβαραθρώνονται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τα ζητήματα της ακρίβειας που πλήττουν κυρίως τους ασθενέστερους συμπολίτες μας, τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε όλα αυτά τα ζητήματα εμείς θέλουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη, σοβαρή, αξιόπιστη πρόταση. Επιτρέψτε μου να πω, όχι άλλα να λέμε το πρωί και άλλα το βράδυ, όχι να προσπαθήσουμε να τους ικανοποιήσουμε όλους, αλλά μια πρόταση η οποία θα είναι σοβαρή, θα είναι αξιόπιστη, θα είναι καθαρή και οι πολίτες θα ξέρουν ακριβώς τι λέμε. Εμείς θέλουμε μια αριστερά, κύριε Κανελόπουλε, η οποία θα λέει αυτό που πιστεύει και θα πιστεύει αυτό που λέει. Αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε Χαρίτση, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα και στο μέλλον να συνομιλήσουμε και να πούμε για πιο συγκεκριμένα ζητήματα. Υπάρχει, όπως είπατε, και ο προϋπολογισμός, πολλά θέματα φορολογικών, νομοσχέδιο και όχι μόνο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, να ευχηθώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα ζητήματα. Ακούσαμε εμείς τον πρώην Υπουργό και βουλευτή Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Χαρίτση. Βουλευτή Μεσσηνίας, ανεξάρτητο πλέον τον Αλέξη Χαρίτση, να μας περιγράφει τα όσα έχουν γίνει και τα όσα αναμένεται να γίνουν. Ένα κομματικό σχηματισμό ο οποίος έρχεται. Είπαμε και νωρίτερα, επικεφαλής θα είναι ο Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδρος της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας και το όνομα μέσα στις επόμενες ημέρες. Να δούμε τα υπόλοιπα που σχετίζονται με το φορολογικό νομοσχέδιο. Μία σειρά από βελτιώσεις δρομολογούνται από την πλευρά της κυβέρνησης στο φορολογικό νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε και ξεσήκωσε ευθύελα αντιδράσεων. Αν και αυτές είναι σημειακές, όπως τόνισε μιλώντας στην τηλεόραση Best ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, υπάρχει πεποίθηση πως πολλά μπορούν να αναδιαμορφωθούν το επόμενο διάστημα. Σε όλα απάντησε παρεμβαίνοντας στην εκπομπή της τηλεόρασης Best Διάλογη με τον Θέμη Κανελόπουλο, υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, αναφερόμενος στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, για το οποίο έχει γίνει πάρα πολλής λόγος και είναι αρκετές οι αντιδράσεις, τονίζοντας πως στο επίκεντρο βρίσκεται η πάταξη της φοροδιαφυγής. Πήραμε την εντολή από τον Πρωθυπουργό να κοιτάξουμε τους τομείς με τους οποίους θα ασχοληθούμε με τη φοροδιαφυγή. Και θυμίζω πως αυτό το νομοσχέδιο έχει πάνω από 10 μέτρα, τα οποία ενισχύουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μειώνουν τη χρήση των μετρητών, έχουμε περισσότερη διαφάνεια στους ελέγχους, έχουμε μεγαλύτερα εργαλεία ώστε οι έλεγχοι αυτοί να γίνουν πιο αποτελεσματικοί, και έχουμε και την ρύθμιση του φορολογικού πεδίου και στην βραχυχρόνια μίσθωση και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Άρα, πρώτα απ' όλα είναι ότι κάνουμε μια συνολική στρατηγική αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού. Ο κύριος Θεοχάρης στάθηκε ειδικά στα των ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι εκτιμούν πως βάλλονται. Κοιτώντας τους τομείς που πρέπει να ρυθμίσουμε καλύτερα,
δεν μπορούσαμε να αγνοήσουμε το ζήτημα των ελευθέρων επαγγελματιών. Έχουμε, θυμίζω, τους διπλάσιους ελεύθερους επαγγελματίες από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, πληρώνουν 2,5 φορές λιγότερους φόρους από το μέσο ευρωπαίο ελεύθερο επαγγελματία. Το δεύτερο όμως ζήτημα είναι ότι είδαμε και μέσα στους ελεύθερους επαγγελματίες αδικίες. Όταν το 4% των ατομικών επιχειρήσεων πληρώνει το 50% των φόρων, αυτοί οι λίγοι που είναι απόλυτα ειλικρινείς σηκώνουν όλο αυτό το βάρος. Όταν το 71% δηλώνει μέχρι το κατώτατο μισθό, καταλαβαίνετε ότι υπήρχαν μια σειρά από προβλήματα. Όταν δεν υπάρχει αυτή η φορολογική συνείδηση, όπως δυστυχώς δεν υπάρχει στη χώρα μας, τότε και άλλες χώρες αντίστοιχες χρησιμοποιούν αυτού του είδους τα τεκμήρια ώστε να υπολογίζουν περίπου τα εισοδήματα που κάποιος έχει μέσα από μια διαδικασία σε αυτή την περίπτωση του ελευθέρου επαγγέλματος για να τα φορολογήσουν. Όπως και να έχει, ωστόσο, οι αλλαγές που θα γίνουν είναι αρκετές και σύμφωνα με τον Υφυπουργό θα ικανοποιήσουν πολλά από τα αιτήματα των ελεύθερων επαγγελματιών. Το ένα είναι στα ζητήματα της μαχητότητας του τεκμηρίου και πώς μπορούμε να το κάνουμε όσο γίνεται πιο απλό, πιο αυτοματοποιημένο, λιγότερο γραφειοκρατικό για να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι να δούμε αν οι εξαιρέσεις και οι μειώσεις στο τεκμαρτό καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που θα έπρεπε να καλύπτουν. Θα δούμε τι ανέφεραν στη διάρκεια της εκπομπής βουλευτές και φυσικά εκπρόσωποι των ελευθέρων επαγγελματιών που έχουν ήδη περιέλθει στα όρια τους και ζητούν περαιτέρω βελτιώσεις. Εκτός ορίων παραμένουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες από όσα προωθεί το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο εκτιμούν πως τους θίγει με τα προβλήματα πολλά και ποικίλα και το μέλλον τους αβέβαιο. Μετά την κατάρρευση της χώρας μας ή τη χρεοκοπία όπως έγινε το 10, πολλές επιχειρήσεις μικρομεσαίου επίπεδου κυρίως κατέρευσαν, έκλεισαν. Εκατοντάδες, χιλιάδες. Αυτό που σήμερα που επιχειρήθηκε τότε ήταν να διορθωθεί μία κατάσταση στο φορολογικό κομμάτι και να πληρώνει ο καθένας σύμφωνα με τη φοροδοτική του ικανότητα. Να. Ακόμα και η Τρόικα και οι θεσμοί, όπως τους λέγανε κάποιοι άλλοι, ακόμα και αυτοί δεν θέλανε ούτε επιμέρους φορολογικά μέτρα που θα δυναμώνανε λίγο το πορτοφόλι τους, αλλά θέλανε μία μόνιμη, καθαρή, ναι, φορολογική βάση. Κυρίως στην εστίαση είδαμε ότι στην εποχή του COVID διαπιστώσαμε ότι επειδή ήταν τσουβαλιασμένα όλα αυτά τα CAD, δεν μπορέσανε να εφαρμοστούν διάφορες νομοθεσίες. Ναι. Υπήρχε το χρονικό διάστημα ώστε να μπορούσε να γίνει αυτός ο διαχωρισμός. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, πιστεύουμε ότι δεν θέλει να γίνει ο διαχωρισμός. Εάν θα γίνει ο διαχωρισμός, δεν μπορεί να προχωρήσουν τα πράγματα που θέλει. Τι είπε όμως ο Υπουργός? Είπε ότι θα πρέπει να μειωθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και να γίνουν μισθωτοί. Για να σας πω κάτι. Για να μπορέσει να γίνει αυτό, θα πρέπει όμως να μειωθούν και οι φορολογικοί συντελεστές στην εργασία. Mm-hmm. Όταν έχουμε ένα εισόδημα πάνω από 30.000 ενός μισθωτού, φορολογείται με 36%. Όταν έχει εισόδημα πάνω από 40.000 ο μισθωτός, φορολογείται με 44%. Θα σας πω, μιλάτε με παιδιά, τα οποία φεύγουν στο εξωτερικό, νέοι πτυχιούχοι. Γιατί φεύγουν οι νέοι επιστήμονες? Γιατί πηγαίνουν και μιλάνε και μας λένε και μας μεταφέρουν ότι ο πρώτος μισθός που πήραν είναι 60.000 ευρώ, 80.000 ευρώ, 100.000 ευρώ. Αυτά ακούμε, να μιλάμε κάποια στιγμή για την πραγματικότητα. Όπως παραδεχόμαστε ότι υπάρχει φοροδιαφυγή, υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να το λύσουμε. Υπάρχει πρόβλημα και στην εργασία στην Ελλάδα. Πρέπει να μειωθούν η φορολογία στην εργασία. Τη δική τους οπτική κατέθεσαν και βουλευτές Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας. Επειδή είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, συζητάω καταρχήν με τους συναδέλφους μηχανικούς και με άλλους κλάδους. Αυτή τη στιγμή αυτό το νομοσχέδιο ξεκινάω και λέγοντας θέλει κάποιες διορθώσεις. Και σας λέω τι θα γίνει. Mm-hmm. Αλλά να μιλήσουμε λίγο επί πραγματικών δεδομένων. Αφορά μικρό ποσοστό σε κάθε τάξη ελεύθερου επαγγελματία. No. Δεν το βλέπω στατιστικά. Ναι, αλλά όντως δεν είναι δύσκολο, ας πούμε, και στα δικά σας αυτιά, εννοώ, του πάνελ, να υπάρχουν γιατροί, όχι νέοι γιατροί, και θα υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις. Παλιοί γιατροί, που για 7-8 χρόνια δείχνουν εισοδήματα της τάξης των 5.000 ευρώ ετησίως. Θέλω να θυμίσω σε όλους ότι αυτή η κυβέρνηση το 2020 ήρθε και μείωσε μια σειρά φορολογικών συντελεστών
ειδικά για τους νέους, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για τις μικρές επιχειρήσεις. Εμείς που μειώσαμε το φορολογικό συντελεστή, το εισαγωγικό συντελεστή φορολογίας από το 22% στο 9% το 2020 για τα εισοδήματα έως 10.000 ευρώ. Ήμασταν εμείς αυτοί οι οποίοι μειώσαμε την προκαταβολή φόρου. Ήμασταν εμείς οι οποίοι μειώσαμε τις εργοδοτικές εισφορές. Ήμασταν εμείς αυτοί οι οποίοι αποδεσμεύσαμε τις ασφαλιστικές εισφορές από το εισόδημα. Κυρίως γιατί τα κάναμε αυτά, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι για να στηρίξουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μέσα από τη φορολέλαπα που είχαν δεχθεί τα τελευταία χρόνια. Και ο δεύτερος λόγος ήταν για να πλέον να τους δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτές τις επιχειρήσεις, λόγω των υψηλών φόρων, να μην αναγκάζονται πλέον να φοροδιαφεύγουν. Πάμε να δούμε κάτι διαφορετικό. Προκάλεσε αίσθηση. Είχαμε ένα λουκέτο για φόρο διαφυγής σε σούπερ μάρκετ που έκοβε, αλλά δεν δίνει να αποδείξει τη Σπάρτη. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας ο Γιάννης Παυλάκος. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, Θέμη. Έτσι, όπως πολύ σωστά ανέφερες, φορολογικές παραβάσεις μαμούστε και για τα δεδομένα της χώρας, αλλά πόσο μάλλον για τα δεδομένα της Λακωνίας και της Σπάρτης, όταν επιθεώρηση από τους αρμόδιους ελεγκτές ΑΕΔΕ. Βρέθηκε υποκατάστημα μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ στην καρδιά της πόλης από τις 4 ταμιακές μηχανές, οι δύο, να κόβουν αποδείξεις, αλλά να μην είναι συνδεδεμένες με το αρμόδιο σύστημα της ΑΕΔΕ και έτσι λοιπόν να μην κατοχυρούνται οι πωλήσεις και γενικότερα οι τζίροι. Η έρευνα προχώρησε εκτενέστερα για να δούνε για πόσο διάστημα γινόταν αυτή η διαδικασία για τις δύο συγκεκριμένες ταμιακές μηχανές και οι έρευνες έδειξαν ότι εντός του Νοεμβρίου που πιάστηκε η συγκεκριμένη φορολογική απάτη είχε ξεκινήσει από τον Νοέμβριο του 2022, οπότε μιλάμε για σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο. Τώρα όσον αφορά τα ποσά τα οποία βρέθηκαν στις πρώτες έρευνες ανέρχονται θέμη στις 112.000 αποδείξεις οι οποίες δεν περάσανε στο σύστημα, δεν διαβιβαστήκανε με τη σωστή διαδικασία προς τις αρμόδιες αρχές στα ΕΔΕ και ο τζίρος ξεπέραγε τις 800.000 ευρώ με το ΦΠΑ να μην έχει καταβληθεί από, από το συγκεκριμένο τουλάχιστον υποκατάστημα της συγκεκριμένης γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ να ανέρχεται περίπου σε 127.000 ευρώ. Αμέσως βεβαίως έπεσε το πρώτο πρόστιμο ύψους 63.000 ευρώ και ανακοπή λειτουργίας, σφράγισμα όπως λέγεται στην συγκεκριμένη περίπτωση για ένα 48ωρο. Λοιπόν, να πούμε ότι όλα αυτά έχουν αυτή η τρανταχτή περίπτωση ουσιαστικά ήρθε στο φως μέσω καταγγελίας στην εφαρμογή απόδειξη της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Θα δούμε με ποιον τρόπο είναι από τη συγκεκριμένη νέα ρύθμιση του Υπουργείου για τις καταγγελίες που μπορεί να κάνει κάποιος μέσω του συστήματος απόδειξη. Κάτι το οποίο έχει προκαλέσει βεβαίως την αίσθηση. Και αν μη τι άλλο δεν ξέρουμε κατά πόσον και αυτή η έρευνα από τις αρμόδιες αρχές θα προχωρήσει και σε άλλα υποκαταστήματα της συγκεκριμένης εταιρείας σούπερ μάρκετ. Για να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Όχι μόνο στην αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς από καρδιωτικά και ακρούς χαρακτηριστικά τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το εκρηκτικό κοκτέιλ χαμηλών μισθών και ακρίβειας που επικρατεί και στη χώρα μας. Βάρη χειμώνια διαρκείας στο πορτοφόλι των Ελλήνων με τα επίσημα στοιχεία για τους μέσους ετήσιους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι αποκαρδιωτικά. Η χώρα αναδεικνύεται ουραγός μεταξύ 27 κρατών μελών του μπλοκ, ευρισκόμενη χαμηλότερα ακόμη και από χώρες του πρώην Ανατολικού μπλοκ. Όλα χάλια, μαύρα χάλια. Το έτος που πέρασε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η μέση ετήσιοι μισθοί κυμαίνονταν από 73.642 ευρώ στην Ισλανδία μέχρι 24.067 ευρώ στην Ελλάδα. Η χώρα βρίσκεται στον πάτο της λίστας πίσω από την Τσεχία, όπου ο μέσος μισθός ανέρχεται στα 30.967 ευρώ. Θα έπρεπε, σύμφωνα με τις τιμές που έχουν γενικά όλα, θα έπρεπε να είναι αυξημένοι οι μισθοί. Ο μέσος μισθός στην Πορτογαλία φτάνει τα 29.540 ευρώ, στην Ουγγαρία τα 26.377 ευρώ και στη Σλοβακία τα 24.337 ευρώ. Όταν ο μισθός έχει 670 ο βασικός και πληρώνουμε 870 ρεύμα,
Τι θα κάνει ο κόσμος. Η συνολική οικονομία και η αγορά εργασίας εξακολουθεί να αγωνίζεται να ανακάμψει από την κρίση δημόσιου χρέους, με αποτέλεσμα η μέση μισθή και η κατώτατη μισθή να είναι πολύ χαμηλότερη από την υπόλοιπη Ευρώπη. Έπαιρνε 600 ευρώ, το οποίο κόψαν τα 2,640 και παίρνουν τα 440. Μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος με αυτά τα χρήματα. Το μέσο όριο κόστος εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τη Eurostat ήταν 30 ευρώ και 50 λεπτά. Ο μέσος ετήσιος μισθός για τους άγαμους υπαλλήλους χωρίς παιδιά 26.136 ευρώ και τα ζευγάρια εργαζομένων με δύο παιδιά κατά μέσο όρο 55.573 ευρώ ετησίως. Φυσικά όλα πάνω, οι μισθοί και τα μεροκάματα κάτω. Όχι μόνο στάσιμα κάτω. Στην Ελλάδα δουλεύουμε περισσότερο και πληρωνόμαστε λιγότερο. Το 2022 στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι εργαζόμενοι από 20 έως και 64 ετών εργάζονταν κατά μέσο όρο 37,5 ώρες την εβδομάδα. Υπάρχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ το οποίο φιλοξενείται σε ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα του κόσμου και είναι το CGTN και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον συνάδελφο τον Ευάγγελο Σύψα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η κατάσταση στην ελαιοκομεία ήταν το αντικείμενο του ρεπορτάζ και από ό,τι φαίνεται, θα το δούμε και στα χαρακτηριστικά πλάνα, το προσεγγίσατε ολιστικά σε όλη την Πελοπόννησο όπως αποτυπώνεται, αλλά και στη Μεσόγειο. Είναι μια σειρά από παράγοντες που παίζουν ρόλο και που μπαίνουν, θα έλεγε κανείς, και στο μάτι της διεθνούς επικαιρότητας. Ισχύει έτσι, ναι. Κάναμε ένα αρκετά μεγάλο ρεπορτάζ. Ξεκινήσαμε από το Ναύπλιο, μιλήσαμε με κάποιους ειδικούς εκεί πέρα, οι οποίοι μας δώσανε στοιχεία γιατί συμβαίνει. Ίσως να έχει ανέβει τέλος πάντων η τιμή αυτή του λαδιού όπως την ξέρουμε σήμερα. Και πολύ σημαντικό για εμάς τους καταναλωτές που το παίρνουμε στα σούπερ μάρκετ. Μετά πήγαμε νότια στην Καλαμάτα, στα δικά σας τα μέρη, για να κάνουμε το ρεπορτάζ. Στο χωριό Τρίκορφο, μιλήσαμε με κάποιους παραγωγούς εκεί πέρα, μας δώσαν να καταλάβουμε το πόσο δύσκολο είναι πρώτα απ' όλα η συγκομιδή της ελιάς. Αλλά πέρα από αυτό, το γιατί συμβαίνει αυτή τη στιγμή και οι τιμές είναι τόσο ψηλά. Γιατί πολλές φορές εμείς οι καταναλωτές από το σπίτι ή από το σούπερ μάρκετ νομίζουμε ότι είναι δύσκολο και ότι οι παραγωγοί είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτό το πρόβλημα. Αλλά για να, όπως και αναφέρατε και στο ρεπορτάζ, γενικότερα αυτό το οποίο συμβαίνει είναι στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Και βλέπουμε ότι στην Ισπανία αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη έλλειψη. Έλλειψη την οποία εμείς εδώ στην Ελλάδα, παρόλο που έχουμε αρκετή μεγάλη ποσότητα λαδιού, παράγουμε μάλλον μεγάλη ποσότητα λαδιού, δεν μπορούμε να το καλύψουμε. Αλλά δεν είναι μόνο και αυτό. Είναι και ένα trend, να το πούμε έτσι τελευταία, ή αυτές οι κλοπές που γίνονται. No. Ξέρουμε για τις κλοπές οι οποίες έχουν γίνει στην περιοχή της Χαλκιδικής, αλλά και στην περιοχή τη δικιά σας, τα οποία γίνονται χρόνια τώρα, μας είπαν οι παραγωγοί και οι άνθρωποι που έχουν τα ελαιοτρυπία. Δεν είναι κάτι, ένα φαινόμενο το οποίο ξαφνικά συμβαίνει. Απλά συμβαίνει τώρα λόγω της τιμής του ελαιολάδου, το οποίο έχει ανέβει. Και είναι ένα πράγμα το οποίο για μας, σαν διεθνές πρακτορείο, μας κίνησε πολύ το ενδιαφέρον. Γιατί συμβαίνει και στην Ισπανία, συμβαίνει και στην Ιταλία, συμβαίνει και στις βόρειες περιοχές της Ελλάδας. Αυτό θέλω να πω, ότι δεν είναι το ελληνικό φαινόμενο, είναι ένα μεσογειακό πλέον φαινόμενο που διαμορφώνεται και αναπροσαρμόζει και ένα γενικότερο χάρτη στην ελαιοκομεία και πιθανόν να το δούμε και με μεγαλύτερη ένταση τα επόμενα χρόνια. Ακριβώς. Γι' αυτό στους ανθρώπους με τους οποίους μιλήσαμε, γιατί κάναμε ρεπορτάζ και στην Ισπανία, κάναμε και ρεπορτάζ στην Τουρκία, κάναμε και στην Ιταλία, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς. Εμείς όχι στο μεγάλο βαθμό, βέβαια, το οποίο το έχουν εκείνες οι περιοχές, αλλά αρκετά έντονα και εμείς. Είναι βέβαια και τα καιρικά φαινόμενα. Τα καιρικά φαινόμενα τα οποία, όπως πολύ καλά ξέρετε, ειδικά εσείς και στην περιοχή, έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο πόσο μεγάλη θα είναι η ελιά, πόσο θα παράγει. Και αυτό βέβαια είναι ένα ντόμινο effect που λέμε στα αγγλικά, το οποίο ανεβαίνει η τιμή. Τα γνωρίζεις πολύ καλά και εσύ, το κάνεις χρόνια αυτό το ρεπορτάζ. Επίσης, ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, το οποίο εμείς δεν γνωρίζαμε και το γνωρίσαμε τώρα συζητώντας με τους ανθρώπους που είναι ειδικοί πάνω στο χώρο αυτό, είναι ότι υπάρχουν έλλειψη εργατών, έλλειψη σχεδόν 70.000 ανθρώπων να δουλέψουν στη γη, το οποίο είναι ένα πράγμα πάρα πολύ δύσκολο να μπορεί να καλυφθεί και δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό να καλυφθεί στα επόμενα χρόνια και αν συνεχίζει να υπάρχει αυτή η έλλειψη, ίσως να εξακολουθεί να ανεβαίνει η τιμή του ελαιολάδου και είναι κάτι το οποίο συνεχίζει και θα το δούμε όπως αναφέρουν κάποιοι ειδικοί σε άλλες περιοχές της Μεσογείου. Δεν φαίνεται ότι η τιμή θα σταθεροποιηθεί στους επόμενους μήνες και είναι κάτι το οποίο θα το νιώσουμε πολύ καλά στις τσέπες μας.
Είναι αυτό που λέμε ο υγρός χρυσός θα πάρει μια άλλη διάσταση και προφανώς το είπες πολύ σωστά και η κλιματική αλλαγή θα είναι εκείνη που θα αναπροσαρμόσει όλο τον αγροτικό τομέα. Μπαίνει στην εξίσωση και η νέα κοινή αγροτική πολιτική, μπαίνουν πολλά. Αλλά εμείς ακόμα ίσως να μην το έχουμε καταλάβει στο βαθμό που θα έπρεπε να το έχουμε καταλάβει, μια και η ελληνική οικονομία και η μεσογειακή οικονομία στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αγροτική παραγωγή. Αν δεν παράγουμε, δεν ξέρω τι θα υπάρχει από εδώ και πέρα να συναντήσουμε. Ευάγγελε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει και το σχετικό ρεπορτάζ και στον διαδικτυακό μας τόπο, αλλά και φυσικά στο διεθνές σας πρακτορείο και να συνεχίσει την πολύ καλή δουλειά. Καταγωγή και από Μεσσηνία. Σημειώνω κορώνη, έτσι. Σωστά, σωστά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γι' αυτό κι άλλο είστε αυτό το connection. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Εξαιρετικό συνάδελφο με πολύ καλά ρεπορτάζ και μεταφέρει την ελληνική επικαιρότητα κάθε φορά. Πάμε να δούμε εμείς και τα υπόλοιπα. Και τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με μια σπουδαία συνεργασία που ανοίγει νέους δρόμους στην περιφερειακή τηλεόραση με δύο κορυφαία κανάλια, την τηλεόραση Best και το Action 24, να ενώνουν δυνάμεις στην ενημέρωση. Καθημερινά από τον τηλεοπτικό μας σταθμό θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε την εκπομπή Πρωινή Ζώνη από τις 7 έως και τις 10. Και από Τρίτη έως και Παρασκευή η εκπομπή πίσω από τις γραμμές έρχεται να προσθεθεί στην ενημερωτική ζώνη αμέσως μετά το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων. Μια σπουδαία, εξαιρετικά σημαντική και με προοπτική συνεργασία ξεκίνησε μεταξύ της τηλεόρασης Best και του Action 24. Μια συνεργασία που φέρνει την περιφέρεια στο επίκεντρο. Δύο κορυφαία περιφερειακά τηλεοπτικά κανάλια ενώνουν τις δυνάμεις τους και έτσι καθημερινά από την τηλεόραση Best θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε σπουδαίες παραγωγές από το Action 24. Κάθε μέρα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 η Πρωινή Ζώνη είναι το δικό σας ραντεβού. Ο Μητσοτάκης χθες στο BBC, όπου με ευθύ τρόπο είπε ότι τα πράγματα, τα γλυπτά εκλάψαν την Ελλάδα, νομίζω φαίνεται ότι είναι ψηλά στην ατζέντα της ελληνικής κυβέρνησης. Λοιπόν, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Σύλλογου Αθηνών, ο κύριος Δημήτρης Βερβεσός, κυρίες και κύριοι, οι δικηγόροι ξεκινούν από χ, η οποία θα κρατήσει, διαμαρτύρονται για το φορολογικό, όπως ξέρετε, πάρα πολύ έντονα. Και σήμερα διαβάζω ότι θα έρουν κάποιες βελτιωτικές αλλαγές. Δικό σας αέρα σε ένα ακροατήριο το οποίο πολύ θα επιθυμούσαμε να μπορούμε να λέμε καλημέρα κάθε πρωί. Η αλήθεια είναι ότι κάθε πρωί προσπαθούμε να ξεκινήσουμε την ημέρα του τηλεθεατή με, πώς το λένε, με τα βασικά νέα, με αυτά τα οποία πρέπει να ξέρει κανείς το ξεκίνημά του. Και αυτά είτε μένεις στην Αθήνα, είτε μένεις στην περιφέρεια, από όπου και αν τα παρακολουθείς, είναι πολύ βασικά. Οπότε προσπαθούμε να στήσουμε και εμείς με την Άννα μια συνταγή η οποία να είναι τέτοια, η οποία θα δίνει σε όλους τους τηλεθεατές τη βασική πληροφορία. Την ίδια την ώρα που η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός καλεί να γυρίσουν από το εξωτερικό, αυτός λέει από την ώρα που δεν υπάρχουν δουλειές για μηχανικούς, γιατρούς και δικηγόρους, ή φύγει στο εξωτερικό, ή γίνεται τραυλική, ή τι άλλο μας είπε να γίνουμε. Αυτό το δράμα κάποια στιγμή έπρεπε να τελειώσει. Αυτός ο φιάλτης που νομίζω κάποια στιγμή θα ξυπνήσουμε, πρέπει να ξυπνήσουμε για να μπούμε και στη διαδικασία τη δουλειά μα. Γιατί έχουμε εκλογές από τον Ιούνιο ολοκληρωμένες. Κύριος, λέω, ο τζίρος, το τζίρο αυτών των ημερών, σε τι ποσό τον προσδιορίζετε και. Χθες τα μαγαζιά ήταν ανοιχτά. Τελικά αξίζει τον κόπο. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα μπαίνουμε στα σπίτια και των δικών σας τηλεθεατών με όλη την βασική πληροφορία της ημέρας, αλλά με χαμόγελο, με εναλλακτικά θέματα, με όλα όσα κάποιος χρειάζεται για να ξεκινήσει την ημέρα του. Και φυσικά η βραδινή ζώνη αποκτά άλλη διάσταση με την εκπομπή πίσω από τις γραμμές, η οποία θα μεταδίδεται αμέσως μετά το κεντρικό βελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Best από Τρίτη έως και Παρασκευή. Νιάρχος ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον Στέφανο Κασελάκη. Τοποθετήθηκαν και οι δύο. Θέλω να δούμε κάποια πλάνα με τους δύο προέδρους. Εδώ την χειραψία του κύριου Κασελάκη με τον κύριο Ανδρουλάκη. Οι δύο προέδροι κάτσαν και δίπλα-δίπλα. Κάποιοι είπαν ότι ήταν αμήχανη αυτή η χειραψία. Άλλοι λένε ότι ήταν μια τυπική έτσι, προσέγγιση των δύο πλευρών στο πλαίσιο. Που ήταν μια εκδήλωση. Μίλησαν και οι δύο. Ότι εντάξει, δεν συναντήθηκαν και μίλησαν τι κάνανε, αλλά όταν έπεσε ο ένας πάνω στον άλλο, ήταν πιο θερμή, ας πούμε. Θέλω να τους δούμε στο πλήμα και τους δύο. Και δεν είναι μόνο αυτά. Έρχονται και άλλες σημαντικές εκπλήξεις με σπουδαίες εκπομπές
να προστίθεται στο πρόγραμμα της τηλεόρασης Best στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Action 24. Μιτσιβάρ, εκπομπή νούμερο 7. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Πώς είστε εσείς εδώ, κύριε? Όμορφα. Γιατί μιλάτε σιγά-σιγά, γιατί έχω χάσει κάποιο επεισόδιο, έχει γίνει κάτι. Έτσι πρέπει να είναι, από εδώ και πέρα έτσι θα είμαστε. Ναι, αλλά σας θέλω εγκαζομένο σήμερα, γιατί έχουμε πολλά θέματα και έχουμε και λίγο χρόνο, έτσι. Πρέπει να είμαστε αστραπή. Εσύ διεχνείς τον δρόμο. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, τι έχει να γίνει σήμερα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε εγκαζομένα. Στην Αθήνα, μέσα στο κέντρο, φύτρωσε καινούργιο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Μιτσιβάρ, σημειώστε αυτό, κάθε Σάββατο στις 6, εδώ στην τηλεόραση Best και πολλά περισσότερα θα βρείτε στη συνέχεια. Όπως είπαμε, η πρωινή ζώνη καθημερινά από τις 7 έως τις 10. Μπορείτε να συνδεθείτε και να δείτε το πρωινό σας αλλιώς, αλλά και αμέσως μετά το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων, μια εξαιρετική εκπομπή έρχεται για να αποκαλύψει πολλά πίσω από τις γραμμές. Μείνετε και απόψη συντονισμένοι. Τώρα πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, αλλά κάρτας στο ελληνικό εμπόριο και στη βιομηχανία από τις αρχές του 2024, προωθεί το Υπουργείο Εργασίας, με τις προετοιμασίες των υπηρεσιών να είναι πυρετώδεις. Για εμπόριο και βιομηχανία είναι η επόμενη δύο κλάδη που θα εφαρμοστεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας και έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2024. Στόχος της κυβέρνησης η καταπολέμηση της υποδουλωμένης εργασίας, την ώρα που για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα το γεγονός αποτελεί μια νέα πρόκληση. Η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας είναι η αιχμή του δόρατος για την καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας. Βέβαια, υπάρχουν προβλήματα. Γι' αυτό σήμερα καλέσαμε την κυρία Χρυσίδα Πουλάκου να μας εξηγήσει τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν σε ειδικά επαγγέλματα όπως την εστίαση, στον τουρισμό, σε τεχνικά επαγγέλματα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ένας μπορεί να είναι ξυλουργός και να είναι και οδηγός. Σε επαγγέλματα τα οποία έχουν να κάνουν με οδηγούς αυτοκινήτων, σε επαγγέλματα τα οποία έχουν να κάνουν με τεχνίτες οικοδομών. Στο επίκεντρο της ενημερωτικής εσπερίδας που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και η Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Μεσσηνίας, βρέθηκαν ζητήματα εργασιακά και η ψηφιακή κάρτα εργασίας, κατά την οποία η δικηγόρος Χρυσίδα Πουλάκου μίλησε για τις πρόσφατες εξελίξεις στο εργατικό δίκαιο. Από την πλευρά μας αυτό που θέλουμε είναι να προσφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερη ενημέρωση γίνεται στους εργοδότες προκειμένου να προετοιμαστούν καλύτερα για αυτά που έρχονται. Δεν θα μιλήσουμε μόνο για την ψηφιακή κάρτα και τα διάφορα τεχνικά προβλήματα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι εργοδότες σήμερα. Θα μιλήσουμε γενικότερα για τις αλλαγές που έχουν έρθει πρόσφατα και με τον νόμο 50-53 που ψηφίστηκε πρόσφατα και έχουν φέρει πάρα πολλές αλλαγές. Από την κοινοτική οδηγία που ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο και έφερε πολλαπλές διοικητικές, κυρίως γραφειοκρατικές διαδικασίες για τις οποίες πρέπει να ενημερωθούν οι εργοδότες. Οι μικρές επιχειρήσεις καλούνται να φέρουν εις πέρας μεγάλο αριθμό υποχρεώσεων, όπως ακριβώς και οι μεγάλες επιχειρήσεις που δεν έχουν τη δομή και την οργάνωση των μεγάλων εργοδοτών και γι' αυτό πρέπει να ενημερωθούν. Σε δεσμό εξωστρέφειας εξελίσσεται το Καλαμάτα Whisky Festival, ο οποίος αποτέλεσε ιδέα και πρωτοβουλία δύο τοπικών επιχειρήσεων. Η αναγνωρισιμότητα που έχει αποκτήσει στη δεύτερη χρονιά το φεστιβάλ γεννά προσδοκίες για τη συνέχεια, με τη φετινή εκδοχή του να παρουσιάζει 180 ετικέτες, να φιλοξενεί 20 εταιρείες και κορυφαίους ειδικούς που ανέλησαν τις νέες τάσεις αγοράς και όλα όσα προμηνύονται για το μέλλον. Φιλοδοξώντας να καθιερωθεί ως το πιο premium φεστιβάλ της χώρας, το δεύτερο Καλάματα Whisky Festival επέστρεψε δυναμικά για δεύτερη χρονιά, παρουσιάζοντας ό,τι πιο νέο στο χώρο των αποσταγμάτων. Οι εταιρείες έχουν έρθει εδώ να παρουσιάσουν και καινούργιες ετικέτες. Υπάρχουν single malt, υπάρχουν blended malt whisky. Σίγουρα ο καθένας μπορεί να βρει τον τύπο του whisky που του αρέσει, έτσι, και να απολαύσει. Έχουν έρθει εταιρείες που παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα κάποιες ετικέτες και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
Η εξωστρέφεια που έχει αποκτήσει μόλις την δεύτερη εκδοχή του το φεστιβάλ γεννά προσδοκίες για τη συνέχεια. Πέρσι ήταν η πρώτη χρονιά. Νομίζω ότι πήγε αρκετά καλά, πολύ καλά μάλλον, ξεπέρασε τις προσδοκίες μας και ελπίζω... Εμπιστευθήκαν οι εταιρείες και μας ήρθαν στην Καλαμάτα, που είναι στην ουσία μια μικρή επαρχιακή πόλη. Σκεφτείτε ότι την επόμενη εβδομάδα έχουμε το Athens Ram Men Whisky Festival στην Αθήνα, που δεν θα είναι ούτε μισές εταιρείες μάλλον. Εδώ λοιπόν έχουμε τις καλύτερες 20 εισαγωγικές εταιρείες στην Ελλάδα, λείπουν μόνο 2-3 εταιρείες για προσωπικούς λόγους. Έχουμε και πάρα πολλούς whisky expert, δηλαδή 8 στους 10 καλύτερο whisky expert στην Ελλάδα είναι εδώ σήμερα. Αυτό είναι ισχύει το κύριος περισσότερο. Και ομιλητές, από τον Κώστα Ναβαρίνο, από την Κρήτη και τον Μαθιουδάκης. Ο πρώην πρόεδρος του Whisky Association. Το μότο μας είναι να απολαύσετε υπεύθυνα, να πίνουμε ίσχυ και να απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή, να προσέχουμε. Ο περισσότερος κόσμος έρχεται στον κόσμο του ίσχυ, δοκιμάζει ίσχυ. Αυτό δείχνει ότι και το φεστιβάλ μας τίνει να καθιερωθεί στην αλυσίδα προώθησης του ίσχυ στην Ελλάδα. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μία ακόμη ξεχωριστή ενότητα του φεστιβάλ, όπου διακεκριμένοι ομιλητές ανέπτυξαν διαφορετικές θεματικές και ενημέρωσαν το κοινό για όλα όσα εξελίσσονται σήμερα στην εγχώρια και όχι μόνο αγορά του ουίσκι. Εδώ είναι ίσως η μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν το προϊόν, να δοκιμάσουν 5, 10, 20, 30 ετικέτες και να δουν τα γούστα τους, να δουν που τους οδηγεί η παλέτα τους. Και να αρχίσουν να μπουν στο προϊόν, να αρχίσουν να το μαθαίνουν και να το εκτιμούν και να το υποστηρίζουν. Να πάτε απεύθυνα και εντάξει, να πω και πολλά συγχαρητήρια γιατί η διοργάνωση είναι εξαιρετική. Αξίζουν πολλά πολλά μπράβο στους διοργανωτές. Λείπουν τέτοιες διοργανώσεις από την Ελλάδα και μακάρι να δούμε αντίστοιχες πρωτοβουλίες και αλλού. Ευκαιρίες και προκλήσεις. Από την Σκωτία μέχρι την Ελλάδα, η αγορά του ουίσκι μοιάζει ακμάζουσα. Μετά τον COVID έχουν μια ύφεση, αλλά η γενικότερη τάση είναι ακμάζουσα και οι προβλέψεις λένε ότι αυτό θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Οπότε σίγουρα το ουίσκι είναι ένα πολύ ωραίο προϊόν και πάντα θα είναι πολύ ωραίο προϊόν, αλλά και σαν αγορά πλέον είναι στα πάνω του. Το ουίσκι που άλλοτε ήταν το ποτό του λαού, σήμερα επηρεάζεται από το ράλι των ανατιμήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Σίγουρα ξεκίνησε σαν ένα πολύ λαϊκό προϊόν, σαν ένα προϊόν που φτιάχναν οι άνθρωποι στη Σκωτία και στην Ιρλανδία, στις φάρμες τους ουσιαστικά, για να μπορέσουν να ζεσταθούν το χειμώνα, για να πιούν, να διασκεδάσουν. Πλέον έχει εξελιχθεί σε ένα πολύ premium προϊόν, το οποίο έχει και τα ωφέλη του βέβαια και τα μειονεκτήματά του. Οι τιμές δυστυχώς ανεβαίνουν όσο πάνε τα χρόνια, οπότε δυστυχώς δεν είναι πολύ λαϊκό προϊόν, αλλά με πολύ όμορφες ευκαιρίες όπως εδώ σήμερα, νομίζω μπορούν να τα απολαύσουν όλοι και να το εκτιμήσουν. Και πάμε τώρα στην ενημέρωσή σας με τα ζητήματα της Αρκαδίας, μαζί με τον συνάδελφο από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης, τον Μινά Αρτόπουλο. Καλησπέρα, Μινά. Καλησπέρα. Είχαμε διάφορα προβλήματα από την κακοκαιρία και σε ορισμένες περιοχές. Ναι, δεν είχαμε προβλήματα το Σαββατοκύριακο με τα χιόνια. Είχαμε όμως σήμερα κάποια προβλήματα τα οποία προέκυψαν από τις ισχυρές καταιγίδες και τους δυνατούς ανέμους, κυρίως στο κομμάτι που έχει να κάνει με την Κορτινία. Βλέπουμε εδώ μια εικόνα από ένα τεράστιο δέντρο το οποίο έριξαν οι δυνατοί άνεμοι, ο δυνατός αέρας στο πάνω μέρος των Ραγκαδίων στην Κορτινία, με αποτέλεσμα να κλείσει ο συγκεκριμένος δρόμος για κάποιες ώρες. Λίγο πριν νυχτώσει άνοιξε έστω και προσωρινά. Βέβαια οι οδηγοί θα πρέπει να κινούνται με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι ο πλήρης καθαρισμός του συγκεκριμένου δρόμου θα ολοκληρωθεί αύριο με το πρώτο ξημέρωμα. Από εκεί και πέρα είχαμε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και σε κάποια χωριά της Τεγίας, αλλά κυρίως σε πολλά χωριά της κάτω Γορτινίας. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Οι άνεμοι έριξαν δέντρα πάνω σε καλώδια της ΔΕΗ. Διακόπηκε η ηλεκτροδότηση. Υπάρχουν πάρα πολλοί ηλικιωμένοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συσκευές οξυγόνου και υπήρχε μια πολύ έντονη ανησυχία τις μεσημεριανές ώρες όταν συνομίλησα μαζί τους. Ευτυχώς σταδιακά άρχισαν να αποκαθίστανται αυτά τα προβλήματα μέσα στην ημέρα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Απλήρωτοι εργαζόμενοι των παιδικών σταθμών. Είδαμε και κινητοποίησεις. Πώς έχει η κατάσταση? Ναι, σήμερα ήταν μια πανελλαδική απεργία, Θέμη. Έγινε μια κινητοποίηση και στην έδρα της περιφέρειας Περοποννήσου.
σχολικά λεωφορεία στάθμευσαν έξω από το κεντρικό κτίριο της περιφέρειας, στην πλατεία Ανεξαρτησίας εδώ στην Τρίπολη. Η ιδιωτική παιδική σταθμή του ΕΣΠΑ είναι απλήρωτη από τα προγράμματα αυτά για όλη την φετινή σχολική χρονιά, δηλαδή από το Σεπτέμβριο, και κάποιοι ακόμα πιο πίσω, με αποτέλεσμα να οφείλονται χιλιάδες ευρώ σε κάθε παιδικό σταθμό. Την ίδια ώρα αυτοί οι άνθρωποι βάζουν από την τσέπη τους τα χρήματα που χρειάζονται για να μπορέσουν να συνεχίσουν να λειτουργούν οι επιχειρήσεις τους. Προχώρησαν σε μια απεργία ζητώντας συγγνώμη από τους γονείς, γιατί όταν κλείνουν οι παιδικοί σταθμοί δημιουργούνται και άλλα ζητήματα. Όμως είναι υποχρεωμένοι και αυτοί από την πλευρά τους να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους. Γι' αυτό το λόγο πέδωσαν σήμερα ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Νίκα, και στον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Λαυρό. Και να πούμε και για την νέα καθολική αποχή από τους δικηγόρους της Τρίπολης. Ναι, οι δικηγόροι της Τρίπολης συνεδρίασαν χθες και αποφάσισαν να συνεχίσουν την γενική αποχή τους από όλα τα ακροατήρια μέχρι και τις 4 Δεκεμβρίου. Ο λόγος έχει να κάνει με το φορολογικό νομοσχέδιο, με το οποίο διαφωνούν κάθετα. Θεωρούν ότι η εισαγωγή του τεχμαρτού εισοδήματος τους οδηγεί σε πλήρη αφανισμό και υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο διαλόγου με την κυβέρνηση, γιατί όποια προσπάθεια έγινε το προηγούμενο διάστημα έπεσε στο κενό. Άρα όσοι έχουν δικαστήρια μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου θα πρέπει να συνεννοηθούν με τους δικηγόρους τους, γιατί δεν πρόκειται να συμμετέχουν στις περισσότερες δίκες, με εξαίρεση κάποια συγκεκριμένα δικαστήρια τα οποία αφορούν παραγραφές και κάποιες άλλες υποθέσεις. Ο Δικηγορικός Σύλλογος έχει εκδώσει μια αναλυτική ανακοίνωση. Είναι Αρτόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να περάσουμε εμείς σε αυτό το σημείο στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Τι είναι αγάπη? Αγάπη είναι όσα παράγεις, όσα απολαμβάνεις, όσα μοιράζεσαι, όσα δημιουργείς. Όσα επιλέγεις. Αγάπη είναι ο τόπος μας. Αγάπη είναι οι επιχειρήσεις μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά. Στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Σπούργιτις Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργιτις Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Πεστ. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί η σύνδεση με το Αξιόν 24 και την εκπομπή Πίσω από τις Γραμμές. Από όλους όσους και συνεργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.